Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, ξεκινάμε, ώρα για μπλε, λίμπερο 107,4, όλα που αφορούν τον Ηρακλή, στον Ηρακλή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τμήματα, γάμα σίγμα, ό,τι προλαβαίνουμε. Μέχρι τις 8 κάθε μέρα βέβαια, όλα προσπαθούμε να τα καταγράφουμε όσα περισσότερα γίνεται. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου, ο Βασίλης Μπαλόμπας, αφού είναι και οι δύο, πώς θα τους κάνω. Είναι ο Βασίλης Καβαδίας και ο Δημήτρης Μπαλόμπας απέναντί μου. Είπα εγώ να το συμπτύξω. Άρα απέναντί μου είναι ο Βασίλης Μπαλόμπας. Έχεις κανένα πρόβλημα? Θα πάρει ο πατέρας τηλέφωνο. Τον οποίο λένε Βασίλη Μπαλόμπα. Τώρα το μάθα, τα χαιρετίσματά μας. Λοιπόν, παρέα θα πάμε μέχρι τις 8. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blueliberopapakiyahoo.gr. Έχουμε δύο προγραμματισμένα ραντεβού. Θέλω να πιστεύω ότι και τα δύο θα βγουν στον αέρα. Πολύ σοβαρά ραντεβού. Γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο και όχι μόνο έχουν υποθεί πολλά και διάφορα. Και καλό είναι αυτά τα πολλά και διάφορα να σχολιαστούν, να καταγραφούν, να απαντηθούν, να αναλυθούν, ό,τι ρήμα θέλετε εσείς βάλτε. Πάντα κοντά μας το Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar στο βράχο της Αθήτου. Επιτέλους, Βασίλη μου, άπλωσα τα πόδια μου χθες, έβγαλα και φωτογραφία. Το περίμενα πώς και πώς, πήγα πρώτη φορά φέτος και θα ξαναπάω σύντομα, ελπίζω, σε αυτή την υπέροχη μαγαζάρα, για την αγάπη μου σε όλα τα παιδιά εκεί που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια ο Ανδρέας την προσπάθεια της ώρας για μπλε. Και εντάξει, είναι μαγαζάρα. Πας εκεί και τα ξεχνάς όλα. Αν και για Ηρακλή μιλούσαμε, οπότε δεν γίνεται να τα ξεχάσουμε όλα. Και αυτό που ήθελα να καταγράψω είναι ότι συνάντησα στη θάλασσα, στα στενά, στο Νότος, δίπλα στο Θέα Θάλασσα, είχε και χθες γιορτή με φωτιές που πηδούσαν και τα λοιπά, πάρα πολλούς ηρακλειδείς. Έπαθα πλάκα με την Κιανό Λευκή Άθητο. Έπαθα πλάκα. Κάθε 10 λεπτά χαιρετούσα, μου μιλούσαν, τι γίνεται. Βέβαια υπήρχε και αυτή η ερώτηση της καθημερινότητάς μας, Γιώργο, κανένα νέο θα σκάσουμε. Αλλά πάρα πολύ. Πάρα πολύ στην Άφητο και να είναι καλά. Για εσάς που θέλετε σακούλα και ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, σακούλες Αριστοπλάστ, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη Ξερών, 23-940-72-941 και αριστοπλάστ.gr. Λοιπόν, η είδηση που προέκυψε σήμερα είναι μια είδηση που την ΠΑΕ ΑΕΠ Ηρακλής δεν την απασχολεί, γιατί δυστυχώς η προσπάθεια του συγχωρεμένου, του Θόδωρου του Παπαδόπουλου, να είναι καλά εκεί που είναι, πλέον λαμβάνει τέλος. Από τη στιγμή που τον Ηρακλή, με το αφημί του Θόδωρου Παπαδόπουλου, με την ομάδα των Ποντίων, δεν θα το δούμε σε επαγγελματική κατηγορία, δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβει ο Ηρακλής με αυτό το αφημί σε κάποια επαγγελματική κατηγορία. Ή θα ξεκινήσει από τοπικά ή θα πάρει αφημί για κάποια άλλη κατηγορία. Αν θα είναι Super League 1, Super League 2, Football League, δεν μπορούμε να βάλουμε, εξακολουθούμε να μην μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά. Αλλά όλα αυτά τα λέω για τη σημερινή είδηση, όπου φτάσαμε ουσιαστικά στο μείον 33. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε με το μείον 15. Προσθέθηκαν και άλλοι σήμερα και το αναμενόμενο έγινε για τους 11 παίχτες συνολικά από μείον 3 βαθμούς, οπότε μείον 33 ολοκληρώθηκε το έργο της διοίκησης του Τόμου Παπαδόπουλου και το συναυτό, που και οι συναυτό έχουν την ευθύνη τους και το μεγάλο μερίδιο ευθύνης τους, όχι μόνο ο Τόμου Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει πάρει σβάρνα τα ΜΜΕ και μέσα στο Σαββατοκύριακο και σήμερα κάνει δηλώσεις επί δηλώσεων. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς με όσα ακούει, με περισσότερα όσα ακούει, και αν κάποιος θέλει κάποια από αυτά να τα πιστέψει, να πει ότι μήπως μωρέ έχει δίκιο σε εκείνο που λέει, στο άλλο που λέει κτλ. Έρχονται κάποιες άλλες δηλώσεις που δυστυχώς
δικαιώνουν αυτήν εδώ την εκπομπή για όλα όσα καταγράφει όλο αυτό το χρόνο. Και δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτήματα που φυσικά ο ίδιος δεν μπαίνει ποτέ στη διαδικασία να απαντήσει, ούτε κανένας από την ΠΑΕ. Το πώς είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να λέει ότι έχει βάλει 1 εκατομμύριο, βάλτε και τα 300.000 ευρώ από τον Ηλία Θεοδωρίδη, άρα αυτοί οι δύο άνθρωποι βάλανε στον Ηρακλή 1.300. Χοντρικά μιλάμε, έτσι. Και πώς γίνεται, ενώ έχουν βάλει 1.300, άντε να αφαιρέσουμε τα 300 που, 320 πόσα είναι που πάρθηκαν από τον μπλοκάρισμα του λογαριασμού με το καλημέρα όταν ανέλαβε τον Παπαδόπουλο στο την ΠΑΕ και έγινε μεγαλομέτοχος. Τα βγάζουμε εκείνα. Πάμε στα 700 λοιπόν. Πάμε στο 1 εκατομμύριο, συγγνώμη. Αυτό το 1 εκατομμύριο πού πήγε, ρε παιδιά? Πραγματικά είναι η μεγαλύτερη απορία όλων. Όχι ότι δεν υπάρχουν άλλες, φυσικά και υπάρχουν. Αλλά πού πήγε όταν η ίδρυυση είναι απλήρωτη 1 χρόνο. Το ρεύμα είναι απλήρωτο 3 μήνες. Προπονητές ακαδημιών, γυμναστές, φροντιστές, γιατροί, υπάλληλοι, γραφεία, ποδοσφαιριστές, όλοι αυτοί δηλώνουν απλήρωτοι. Πού πήγε αυτό το 1 εκατομμύριο, αφού όλοι αυτοί δηλώνουν απλήρωτοι, αφού όλα αυτά είναι απλήρωτα? Δεν είναι να απορρεί κανείς? Γιατί δεν είναι 1 ευρώ, είναι 1 εκατομμύριο. Και η δεύτερη η μεγάλη απορία, που περισσότερο σχόλιο είναι, έχει να κάνει με ακόμα μια δήλωση του ιδίου του Τόμ Παπαδόπουλου, που λέει ότι πίστεψε όσους στην αρχή συνάντησε και του λέγανε άλλα νούμερα από αυτά που βρήκε, άλλα ποσά από αυτά που βρήκε, ότι του είπαν ψέματα για τα νούμερα κτλ. Ότι υπήρχε βιασύνη κτλ. Και ρωτάω, ποιος σοβαρός επιχειρηματίας που μέσα από το Κύριακο στην έπαυλή του είχε και πάρτι, είχε και γκαλά, πώς τα λένε αυτά, δεξίωση, και με τις Φεράρι και με τις Λαμποργκίνι και με τις Πόρσε και με τα Μάρμαρα και με την Κολονιάλ και με όλα, και πολλά λεφτά στην Αμερική, στη Φιλαδέλφια, στα πάρτι κτλ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, πώς γίνεται να αναλαμβάνει μια εταιρεία, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία στην προκειμένη περίπτωση, χωρίς να κάνει έλεγχο? Που δεν μπορούμε να ξέρουμε το κατά πόσο αυτά που του είπαν, όσοι του είπαν, ήταν αλήθεια, ψέματα ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό θα μιλήσουν κι άλλοι, όπως είναι λογικό, για να απαντήσουν στα όσα είπε. Αλλά δεν γίνεται ένας σημαντικός επιχειρηματίας όπως είναι ο συγκεκριμένος στην Αμερική, που έχει βγάλει όλα αυτά τα λεφτά, να αναλαμβάνει μια εταιρεία χωρίς να ξέρει ουσιαστικά τι αναλαμβάνει. Τα παραδείγματα είναι αστεία και γελία που δίνω και σε άλλες εκπομπές που τα δίνα όλο το χρόνο, αλλά τώρα θα το ξαναπώ. Έχει ο φίλος μου ο Βασίλης ο Καβαδίας απέναντί μου μια καφετέρια. Και τι θέλω εγώ να την πάρω? Και με βρίσκει ο Μπίλ και μου λέει, έλα να τα βρούμε. Τι γίνεται, ρε Μπίλ, χρωστάς πουθενά? Χρωστάω 10 ευρώ. Εγώ τι θα κάνω? Θα υπογράψω, θα πάρω την καφετέρια πιστεύοντας αυτό που θα μου πει ο Μπίλ? Που μπορεί να είναι αλήθεια. Αλλά όσο καλό και παιδί και να είναι, όσο αληθινός και να είναι, εγώ θα ψάξω να δω αν αυτό που μου λέει ο Μπίλ είναι αλήθεια. Αν όντως χρωστάει η καφετερία του 10 ευρώ. Ποιος σοβαρός επιχειρηματίας μόνο με τα λόγια αναλαμβάνει κάτι? Υπάρχει κανένας? Υπάρχει. Τον Παπαδόπουλος λέγεται, που εδώ δεν έδειξε ότι είναι σοβαρός. Την καλησπέρα στο φίλο τον Μάνο. Γιώργο, ζούμε για να σ' ακούμε. Και Παπαδόπουλους, Χατζόπουλους και τα λοιπά. Να μην ξαναδούμε. Φτάνει πια με τους φυτευτούς. Τα μυαλά μας χύθηκαν, γράφει ο Μάνος. Θα μπούμε σε μια διαδικασία σήμερα αναγκαστικά, γιατί
Εδώ και τρεις μέρες, επαναλαμβάνω, έχει πάρει σβάρνα τα ΜΜΕ ο κύριος Στόν Παπαδόπουλος και καταγράφει και πρόσωπα και καταστάσεις κτλ. Να μιλήσουμε και με τις άλλες πλευρές για τις οποίες έχει τοποθετηθεί και έχει πει όσα έχει πει. Γιατί νομίζω έτσι είναι το σωστό. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να κατηγορηθούμε πάλι και γι' αυτό. Δεν ξέρω. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue libero papaki.yahoo.gr. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής βρίσκεται σε ένα τεράστιο αδιέξοδο. Γιατί πρέπει να βρει συγκεκριμένα πράγματα, από τα οποία συγκεκριμένα πράγματα τούτη την ώρα δεν έχει τίποτα. Αφημί, λεφτά για να αγοράσει το αφημί, λεφτά για να κατεβάσει και να τρέξει την ομάδα και ανθρώπους που και θα πληρώσουν και θα τρέξουν την ομάδα. Ο Τόμ Παπαδόπουλος είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται στη Football League να βάλει λεφτά. Θα κάνει βέβαια, όπως είπε, την τιμή στον Ηρακλή να βάλει μια χορηγία. Άλλο κουφό. Να παίξουμε, λέει, τώρα στο Βόλο, κάποια ντέρμπι να γίνουν στη Θεσσαλονίκη, τα υπόλοιπα μάτς στο Βόλο και του χρόνου ο Ηρακλής να έρθει στη Θεσσαλονίκη να παίξει. Δεν ξέρω αν αυτό θα το δεχόταν ο κόσμος. Θα πει κάποιος, δεν μας νοιάζει τι λες, ωραίο είναι αυτό, πάμε να προχωρήσουμε, Super League είναι αυτή, δεν αλλάζουμε τίποτα, ας το κάνουμε και έτσι. Σεβαστά όλα, δεν αντιλέγω. Αλλά δεν γίνεται να αναλαμβάνεις μία ομάδα χωρίς να ξέρεις τι αναλαμβάνεις. Δεν γίνεται αυτά που λες σήμερα να μην τα λες στις δύο συνεντεύξεις τύπου που έδωσες. Μαζί σου θα ήταν όλοι αν τα έλεγες τότε. Αν τότε έκραζες το Βασιλιάδη, αν τότε έκραζες την πολιτεία, αν τότε έλεγες ότι ξέρετε εγώ βρήκα άλλα νούμερα από αυτά που μου πάνε. Αν τότε έλεγες ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Γιατί δυστυχώς, πέρα από τα έξτρα νούμερα που βρήκε, αυτά που είχε αναλάβει, δηλαδή ήξερε ότι έχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ χρέη που αναλαμβάνει ο ίδιος, ουσιαστικά δεν τα ανέλαβε. Δεν έκανε κανένα διακανονισμό. Ναι, υπάρχει σοβαρή δικαιολογία ότι δεν μπήκε σε 120 δόσεις και σε αυτό ευθύνεται η πολιτεία. Όταν όμως εμείς είχα ζήσει συνέντευξη τύπου ρωτούσαμε Παπαδόπουλο και Καραντώνη και Θοδωρίδη για αυτό το ζήτημα, ο υπουργός βοηθάει, αυτό ακούγαμε. Περιμένουμε τη στήριξη του Υπουργού. Τώρα τι να το κάνω. Τώρα που στα χέρια σου η ομάδα υποβιβάστηκε, τι να το κάνω. Τώρα που στα δικά σου χέρια η ιστορία γράφει ότι ο Ηρακλής δεν ξέρουμε πού είναι και πού βρίσκεται και σε ποια κατηγορία θα παίξει. Πρέπει αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει Τόμ Παπαδόπουλος, να μπουν πάλι κάποιοι μπροστά που θα βρούνε 600, 700, 800 χιλιάδες, να δώσουν λεφτά για να πάρουν το αφημί, να δώσουν λεφτά για να κατεβάσουν την ομάδα και να μπουν και μπροστά. Και αυτή τη φορά δεν είναι σε εραστική κατηγορία, υποτίθεται είναι επαγγελματική, αν και η υποσχέση του Βασιλιάδη προς το παρόν, όπως δεν έγινε ποτέ πράξη στον Ηρακλή, έτσι δεν γίνονται πράξη και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Περιμένει ακόμα ο Λεουτσάκος και το Δέλτα Σίγμα της Football League να πάρουν λεφτά για τη Super League 2. Αχαχα, θα περιμένουν ακόμα. Το μπάσκετ, αυτό που καταλαβαίνω βάσει του ρεπορτάζ που έχω κάνει και σήμερα νωρίς, προς το παρόν, γιατί θέλουμε να είμαστε τυπικοί και ουσιαστικοί πάντα, προς το παρόν, έτσι όπως είναι τα πράγματα, θεωρώ πολύ δύσκολο ο κύριος Μέξας να συνεχίσει να είναι προπονητής στον Ηρακλή. Γιατί υπάρχει μια διαφωνία σημαντική και δεν ξέρω αν θα ξαναέρθουν οι δύο πλευρές σε συμφωνία. Αυτή η διαφωνία σημαντική είναι αυτή που τους κάνει να μην είναι κοντά. Άσχετα αν ο κύριος Δρακόπουλος έλεγε ότι δεν τον αλλάζω, το Μέξα θέλω και με αυτόν προπορεύομαι. Αλλά στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου δεν είπε αυτό, είπε ότι το θέμα είναι ανοιχτό. Επίσης, ενώ δεν έχει κλείσει οριστικά το θέμα του Μέξα, αν και πάει προς το αρνητικό, έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί ήδη ονόματα προπονητών, που αυτά δεν μπορεί να βγαίνουν έτσι, πώς το λέμε αυτό με τον καπνό και τη φωτιά. Δεν μπορεί ξαφνικά κάποιος ένα πρωί να γράψει ή να πει
για ένα όνομα προπονητή. Κάποιος του είπε κάτι, κάτι άκουσε, ίσως έμαθε για κάποια επαφή. Που δεν είναι ότι καλύτερο να έχεις stand-by τον Μέξα και να μιλάς και με άλλους. Δεν ξέρω αν γίνεται. Δεν ξέρω αν γίνεται. Θα φανεί στην πορεία. Όπως σας είπαμε νωρίτερα, είχαμε κλείσει 2 ραντεβού. Το ένα πάει για αύριο. Δεν είναι τώρα εφικτό. Αλλά το δεύτερο θα το κάνουμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Και θέλουμε ειδικά με τον κύριο Φώτη Θεό να, δυστυχώς τούτη την ώρα δεν είναι εφικτό γιατί υπάρχει σοβαρό ραντεβού. Αύριο όμως την εκπομπή να τα πούμε γιατί πολλά έχουν υποθεί και για τον ίδιο το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον Παπαδόπουλο. Αλλά είναι η μαμά του συλλόγου, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θέλω να πιστεύω αύριο θα τα καταφέρουμε. Στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα έχουμε άλλο ραντεβού. Σε λίγο. Γιώργο, καλησπέρα. Μου τη δίνει πολύ το τίμη 24 ετών. Η μοναδική χαρά που έχω δει είναι η άνοδός μου από τη Β' και τίποτα άλλο ουσιώδες. Και μου τη δίνει πάρα πολύ το ότι αντί να είμαι περήφανος, θεωρούμε ένας αποτυχημένος σαν οπαδός της ομάδας που διάλεξα και όπου κοιτάξει και διαβάσει Ηρακλή σε άλλα site, είσαι ή ο φωνιάς οπαδού ή αποτυχημένη ομάδα. Αισθάνομαι ντροπή, πραγματικά ντροπή αντί για περηφάνεια. Αποστόλη μου, σε καταλαβαίνω. Από τη μία, αλλά από την άλλη να μην αισθάνεσαι ντροπή, να αισθάνεσαι περήφανος που είσαι Ηρακλής, γιατί δεν φταίς εσύ ως Αποστόλης για όσα συμβαίνουν στον Ηρακλή. Και όσον αφορά για τα media, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Πολλές φορές γίνομαι και κακός ακόμα και στους ίδιους τους φιλάθλους του Ηρακλή. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε και πώς το θέλουμε. Δεν είναι της στιγμής, δεν είναι της ώρας. Το έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή. Έχω γίνει πάρα πολλές φορές κακός. Θα το ξαναπώ, πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε και πώς το θέλουμε για τα media. Ή θα ασχολούμαστε με αυτά ή δεν θα ασχολούμαστε με αυτά. Έδωσα ένα παράδειγμα φίλο μου Αποστόλη την προηγούμενη εβδομάδα όπου μιλούσε ζωντανά ο πρόεδρος του μπασκετικού Ηρακλή, που πλέον ο μπασκετικός Ηρακλής είναι στην Α1 και ο μοναδικός σταθμός που είχε ζωντανά τις δηλώσεις του κυρίου Δρακόπουλου ήταν ο Λίμπερο 107,4. Δεν το λέω φυσικά για να μας πει κανείς ευχαριστώ. Υποχρέωσή μας είναι και αυτό είναι το σωστό και το πρέπον. Αλλά αυτά ο κόσμος πολλές φορές τα ξεχνάει. Και όταν μόνιμη επίθεση δέχονται συνεχώς αυτοί που ασχολούνται κάθε μέρα με τον Ηρακλή και τον αγαπούν υπερβολικά και δεν δέχονται επίθεση αυτοί που τον γράφουν τον Ηρακλή και τον μειώνουν και τον κοροϊδεύουν και βγάζουν συνεντεύξεις για να ιντριγκάρουν, να πουλήσουν εις βάρος του Ηρακλή, που φυσικά δεν είναι Ηρακλειδής, τότε μην περιμένουμε και πολλά. Συγχώρεσέ με που το τράβηξα λίγο με αφορμή το μήνυμά σου, να μην ντρέπεσαι καθόλου. Απλά εκμεταλλεύτηκα αυτό που είπες για τα media. Πλέον είμαστε πάρα πολύ λίγοι σε αριθμό που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ του Ηρακλή και έτσι όπως πάμε, και έτσι όπως είναι και η ομάδα, έτσι όπως είναι και οι συνθήκες, έτσι όπως είναι και ο κόσμος, έτσι όπως αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτούς τους 2, 3, 4 πόσοι είναι που έχουν απομείνει, στο τέλος δεν θα έχουμε κανέναν. Και δεν θα ακούμε τίποτα και δεν θα διαβάζουμε τίποτα, φίλε μου Αποστόλη. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές εμείς οι ίδιοι τους διώχνουμε. Δεν θέλω να επεκτάθω. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή μας, την ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4, παρέα με τον Νότος Καφέ All Day Bar. Υπάρχει late breakfast. Εκεί κατά τις 12:00 μπορείτε να χτυπήσετε τρομερό πρωινό. Και πιο πριν. Αλλά για αυτούς που δεν ξυπνάνε πολύ νωρίς, μπορούνε και μπύρες και κοκτέιλ και κάτι σμούθις εκεί με γιαούρτια, με μάγκο, με αυτά. Δοκίμασα ένα τέτοιο χθες, ήταν καταπληκτικό. Στον βράχο της Αθήτου με υπέροχη θέα τη θάλασσα, ο φίλος ο Κυριάκος γράφει: όποιος ντρέπεται που είναι Ηρακλής, δεν είναι Ηρακλής, δυστυχώς, φυλάκια πολλά. Εντάξει, τώρα ο νεαρός Απόστολος νομίζω ότι είναι σε κακή κατάσταση, όπως όλοι μας ψυχολογικά. Γι' αυτό συγγνώμη και είπε αυτό που είπε. Είμαι σίγουρος ότι δεν το εννοεί, αλλά
αν εξαιρέσουμε ο καθένας την προσωπική ζωή του, όσον αφορά για τον Ηρακλή, πλέον συναντώ κόσμο στον δρόμο που δεν. Κάποτε με ρωτούσε Γιώργο Κανανέο και τώρα ρωτάνε, αλλά πλέον δεν έχουν όρεξη. Δεν έχουν κέφι, δεν έχουν διάθεση. Κουνάμε τα κεφάλια σαν τους χαζούς. Ο ένας κοιτάει τον άλλον και κουνάμε τα κεφάλια. Υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά τα, δεν ξέρω πώς να τα πω, που έχει δηλώσει τα φοβερά ο κύριος Τόν Παπαδόπουλος, τα περισσότερα τα σχολιάσαμε νωρίτερα στο πρώτο μισό της εκπομπής, έχει αναφέρει και ονόματα, όπως του Φώτη Θεού. Δυστυχώς δεν ήταν εφικτό να μιλήσει σήμερα στην εκπομπή, μου είπε πριν από λίγο θα το κάνει αύριο, τον πρόεδρο του ΓΣ, όπως του Νίκου του Βαφιάδη, που τον έχουμε τώρα στην γραμμή μας. Και νομίζω είναι σωστό να ακούγονται όλες οι πλευρές για τον κόσμο, που το είδα και πολύ στο διαδίκτυο που ζητούσαν από τους συγκεκριμένους να τοποθετηθούν. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα από την Ωραία Μπλε. Καλησπέρα Γιώργο και σε εσένα και σε όλους τους συνοπαδούς μας. Μέσα σε όλα αυτά που είπε και στη γραπτή του δήλωση και στις δύο ραδιοφωνικές του τοποθετήσεις ο Τόν Παπαδόπουλος, που κατ' εμέ άργησε πάρα πολύ να κάνει το παραμικρό επικοινωνιακά. Αυτά θα πρέπει να τα λέει τα Χριστούγεννα και πιο πριν. Ή να τα λέει στις συνεντεύξεις τύπου που δεν είπε τίποτα από αυτά. Τέλος πάντων, το αφήνω στην άκρη. Μέσα σε όλα έχει αναφέρει και το δικό σου όνομα και ονόματα άλλων. Του στείλω ότι μου είπαν ψέματα, ότι δεν με ενημέρωσαν σωστά, ότι ήμουν κακά πληροφορημένος, ότι άλλα νούμερα μου είπαν, άλλα νούμερα βρήκα. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και βάσει του ρεπορτάζ, εσύ από το ιδρυτικό έφυγες νωρίς και με την ΠΑΕ φέτος δεν ασχολήθηκες καθόλου. Προφανώς είχες κάποια ραντεβού με τον Τόν Παπαδόπουλο το προηγούμενο καλοκαίρι, Σεπτέμβριο, πότε ήταν. Οπότε... και με τη σύγκληση μετόχων την οποία προκάλεσα. Σωστά. Όσον αφορά τους μικρομετόχους, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Σ' ακούμε. Λοιπόν. Σ' ακούμε, γιατί το ζήτησε και ο κόσμος, γιατί είδε ονόματα και ξέρεις πως είναι. Λοιπόν, όταν ο κόσμος βλέπει ονόματα θέλει να ακούσει όλες τις πλευρές. Βεβαίως. Εγώ με τον Τόν Παπαδόπουλο βρέθηκα τρεις φορές το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν ήταν να αναλάβει την ομάδα. Πάντοτε παρουσία κι άλλων ανθρώπων, γιατί δεν μου αρέσει να κάνω κατηδίαν συζητήσεις, γιατί μετά δεν θα μπορώ να πιστοποιήσω αυτά τα οποία λέω. Ή μπορεί να πω άλλα και να βγουν άλλα. Επειδή στη ζωή μου έχω φάει τέτοιου είδους πατάτες, προτιμώ πάντοτε σε μια συζήτηση με κάποιον άνθρωπο να υπάρχει παρουσία και άλλων ανθρώπων και άλλα αυτιά, για να μην μπορούν να διαστρεβλωθούν αυτά τα οποία είπαμε. Όταν λοιπόν ήρθε ο κύριος Τόν Παπαδόπουλος στον Ηρακλή, του εξήγησα ότι υπήρχαν οφειλές σε ποδοσφαιριστές, αφού μιλούσαμε για το 50% περί τις 500.000 ευρώ, υπήρχαν οφειλές σε οίκα και φορεία περίπου στο 1.200 και θα προσπαθούσαμε, του είχα εξηγήσει, τα χρέη προς τρίτους, με κάποιο τρόπο να βρούμε τη φόρμουλα που είχαμε ξεκινήσει ένα διάβλο επαφών με τον Υπουργό, για να μπορέσουν να φύγουν από τη μέση, οπότε στην ουσία να απαιτήσουμε και τις 120 δόσεις για το ΙΚΑ και την εφορία, και να υπάρχει μόνο το ποσό που θα πρέπει να διακανονιστεί με τους ποδοσφαιριστές και να μπει ο Ηρακλής στη ρύθμιση των 120 δόσεων στο ΙΚΑ και στην εφορία. Ποια θεωρείς ότι ο Τόν Παπαδόπουλος λέει ψέματα ότι του είπατε σε αυτά τα ραντεβού? Εγώ σε κανένα από τα ραντεβού αυτά, γιατί δώσαμε και λίστα γραπτός με τον οικονομικό διευθυντή που είχα, τον κύριο Ιωακιμίδη, την οποία έχουμε κρατήσει αντίγραφο και εμείς οι ίδιοι, στην οποία του εξηγήσαμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες, ποια είναι τα προβλήματα, τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει ο Ηρακλής να προχωρήσει. Και όταν κάποιοι συνάδελφοι, μάλλον συνδιοικούντες του ή σύμβουλοι του λέγανε ότι με 500.000 ευρώ που θα χρειαστεί να βάλεις εσύ θα τη βγάλεις καθαρή, υπήρχε ένας κακός, ο οποίος ήμουν εγώ, ο οποίος του έλεγα ότι αν αναλάβεις και το κομμάτι που σου λέω από την διοίκηση και από τη χρήση του Παπαθανασάκη, εάν βάλεις 1.200 με 1.400 θα είναι καλά. Τα νούμερα μου δεν έπεσαν πολύ έξω σε αυτά που του έλεγα εγώ. Γι' αυτό και όποτε του μιλούσαμε κοιτούσαμε μισό μάτι. Γιατί πολύ απλά ούτε ποτέ πήγα να του πουλήσω εκδούλεψη, ούτε ποτέ είχα κάποια επένδυση, και όταν με ρώτησε όταν θα μου δώσεις την ομάδα τι ζητάς εσύ προσωπικά μπροστά σε αυτόν, του είπα μόνο να κάνεις τον Ηρακλή μεγάλο και να τον επαναφέρεις εκεί που ήταν. Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από τα λεφτά τα οποία έβαλα. Και βέβαια, όπως γνωρίζουν και πολλοί,
παρόλο που εμείς ήμασταν οι κακοί, οι στραβοί το ένα το άλλο, όλη την περσινή χρονιά, ο κακός ομιλών, το τηλέφωνο σε μια ανώνυμη εταιρεία ήταν στο όνομά μου. Χωρίς να ζητήσω, χωρίς ποτέ να πω ή να πάω να το κλείσω για να δημιουργήσω έξτρα πρόβλημα σε αυτή την εταιρεία την οποία υπήρχε πέρσι. Αυτά για το παρελθόν. Πότε ο συγκεκριμένος... επειδή είπες ότι κάποιοι του λέγανε ότι με 500 χιλιάρικα είσαι ok, θες να μας πεις σε ποιους αναφέρεσαι? Αυτοί που έφερε δίπλα του, αυτοί οι οποίοι το συμβούλευαν και τον φέρνανε στον Ηρακλή, ήταν και οι άνθρωποι οι οποίοι το συμβουλεύαν ότι με αυτά τα λεφτά είσαι καλά και μην τον ακούς αυτόν εδώ που σου λέει ένα 200, ένα 400, δεν θα χρειαστεί. Τα ονόματα ξέρει ο κόσμος ποιοι είναι, καταλαβαίνει ο κόσμος ποιοι είναι, ποιοι φέραν τον Παπαδόπουλο στον Ηρακλή μέσα από αυτές τις διαδικασίες και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τον οδηγήσαν πάνω σε ένα τοίχο. Βεβαίως και με τα δικά του λάθη, γιατί και ο ίδιος οδήγησε τον εαυτό του πάνω σε τοίχο. Και για να του απαντήσω, όταν βγήκα πριν λίγο καιρό και δήλωσα ότι ο μονόδρομος είναι η λύση του αφημί, ναι, είναι δεδομένο ότι πλέον η μονόδρομος είναι η λύση ενός νέου αφημί. Γιατί δεν περίμενε κανένας ότι θα αναλάβει τον Ηρακλή και θα τον υποβιβάσει κατηγορία και με την αναδιάρθρωση αντί ο Ηρακλής να είναι στη Super League, να βρίσκεται στη Football League, στην τρίτη εντάξει κατηγορία πλέον του ελληνικού πρωταθλήματος, που είναι μια κατηγορία επαγγελματική. Περίμενες ότι τουλάχιστον ένατος δέκατος θα τερματίσει? Συγγνώμη, στην πιο αστεία Football League όλων των εποχών, μιλάμε για το αν ο Ηρακλής θα μπαίνει στη δεκάδα. Κι όμως. Οπότε λοιπόν, ναι, πλέον έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι καταστάσεις με τις τραγικές ελλείψεις και τα λάθη τα οποία έκανε, με μια διοίκηση που ο ίδιος παραδέχτηκε δημοσίως ότι δεν υπήρχε πουθενά. Όταν βγαίνουν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές που είσαι στο φετινό ρόστερ και δεν μιλάμε για τους περσινούς της ΓΑΜΑ Εθνικής, όταν βγαίνει ο Κλέιτον και λέει ότι εμένα έρθει και με ρωτούσε, λέει, το Μάιο τι σου κοστάω. Το Μάιο! Έχω ένα ποδοσφαιριστή από το Σεπτέμβριο και το ρωτάω το Μάιο τι σου κοστάω. Και η πρόταση που έκανε πρόσφατα στους ποδοσφαιριστές είναι να τους δίνει 100 ευρώ την εβδομάδα. Ό,τι θέλει ας κάνει είναι δικιά του ευθύνη. Ερώτηση Νίκο, για ποιο λόγο, επειδή σε θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια να φωνάζεις και να λες ότι δεν πρέπει να την ξαναπατήσουμε όπως την πατήσαμε με τον Παπαθανασάκη. Πρέπει να έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, πρέπει να είμαστε, πώς το λένε, σαν τα τσιμπούρια πάνω τους, όποιος είναι πριν προκύψει ο Τόμ Παπαδόπουλος, έτσι. Το θυμάμαι που το έλεγες στο Μεσοδιάστημα. Βεβαίως, πάρα πολύ σωστά. Και όταν ήσουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα, στην προσπάθεια που έγινε και ανέβηκε η ομάδα από την ΓΑΜΑ Εθνική στη Football League, στη Β' Εθνική, όπως ήταν πέρυσι. Έπρεπε λοιπόν να τελειώσει. Γιατί δεν έγινε, γιατί δεν υπήρξε, συγγνώμη, αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός, γιατί το ιδρυτικό ή οποιοδήποτε άλλος δεν ήταν αυτό το τσιμπούρι για τον Τόμ Παπαδόπουλο και γιατί δεν τον έβαλε κάποιος, έστω και με το ζόρι, να κάνει έναν έλεγχο, να πει: ωραία, ρε παιδιά, εσείς μου λέτε ότι εδώ πέρα εγώ με 500 χιλιάρικα, ένα εκατομμύριο τη βγάζω. Είναι έτσι? Δεν είναι έτσι? Γιατί δεν έγιναν όλα αυτά? Και γιατί μέσα στη χρονιά, βάζω κι άλλο γιατί, συγγνώμη, γιατί μέσα στη χρονιά δεν μπορούσε, όχι δεν μπορούσε, δεν απολογούνταν ο Τόμ Παπαδόπουλος μία στο τόσο, για παράδειγμα, σε κάποιον ελεκτικό μηχανισμό για τον οποίο σε θυμάμαι να φωνάζεις ότι Βέβαια, δεν πρέπει να την ξαναπατήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Από το ιδρυτικό σωματείο αποχώρησα μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου. Το ιδρυτικό σωματείο δεν προλάβαινε να πάρει το 10% λόγω του ότι υπήρχε ένα τελευταίο δικαστήριο το οποίο τελεσυδίκησε μεταξύ του Ηρακλή και του Αντώνη Ρέμου, στο οποίο διζητούσε να μέρος των χρεών των οποίων είχε ο ίδιος να γίνει φυσική συνέχεια η ΑΕΠ Ηρακλής, και ήταν το τρίτο φυσικά τα σειρά το οποίο έχασε, οπότε δεν μπορούσε αυτή τη στιγμή να γίνουν κάποιες ενέργειες. Και εκτός αυτού οι μικρομέτοχοι είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν τον λόγο μόνο σε μία σύγκληση μετόχων και μόνο στην οικονομική ετήσια απολογιστική συνέντευξη του μεγαλομετόχου για τους μετόχους. Όταν θα έκανε σύγκληση μετόχων για να ζητήσει την απαλλαγή του για την οικονομική χρήση την οποία λειτουργούσε, θα μπορούσε τότε να γίνουν οι απαιτούμενες. Βεβαίως, εκτός πρωτοκόλλου... Αυτό που λες είναι το νόμιμο. Βεβαίως. Πώς λέμε εκτός αέρα και εντός αέρα. Εκτός αέρα δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Εκτός αέρα λοιπόν, κάθε φορά που πηγαίναμε να πιάσουμε τον Τόμ Παπαδόπουλο, μας λέγανε ότι αφήστε τον, γιατί έχει τον τρόπο, θα βρει την άκρη, είναι οικονομικά δυνατός, έχουμε συλλέξει πληροφορίες, μην τον ενοχλείτε. Και για να σου πω την αλήθεια, από την αρχή τη στιγμή που ήρθε ο Τόμ Παπαδόπουλος, αντί να ξεκινήσει με αυτό που του είπα εγώ, ότι πέρσι είχαμε μια οικογενειακή κατάσταση η οποία μεταφέρθηκε στον κόσμο και μπορέσαμε να καταφέρουμε έναν στεναχωρημένο, πικραμένο μαζί με μας κόσμο να τον ενεργοποιήσουμε, να λειτουργήσει πάνω σε αυτά
εκτεθεί ακόμα περισσότερο, να χρησιμοποιήσει τα όπλα τα οποία του αφήσαμε ως παρακαταθήκη. Όχι όλα, κάποια από αυτά. Να δημιουργήσει, να δημιουργήσει μια δικιά του διοίκηση, την οποία να εμπιστεύεται και η οποία να μπορεί να ασκήσει διοίκηση. Όταν λοιπόν ο μεγαλομέτοχος λέει ότι εγώ δεν μπορώ να ασκήσω διοίκηση, πάρα πολύ ωραία γιατί είμαι στην Αμερική. Πολύ σωστά. Και μου φέρνει ως άμεσο συνεργάτη του έναν άνθρωπο που είναι και αυτός κάτοικος Αμερικής. Οπότε ούτε αυτός μπορεί να ασκήσει διοίκηση, σωστά. Όταν λοιπόν φέρνει τον τρίτο άμεσο συνεργάτη του ΔΣ, δεν ήταν όλοι στην Αμερική. Δεν ήταν όλοι. Ο ένας που όμως που έφερε, που ήταν εδώ πέρα, ο άνθρωπος είναι εκτός οικογενείας Ηρακλή. Δεν γνώριζε τι σημαίνει Ηρακλής. Υπήρχε ένας Σάκης Χατζόγλου, ο λογιστής και ο δικηγόρος. Δεν υπήρχαν κάποιοι άλλοι. Και ο κύριος... ο κύριος Λεονταράς, ο κύριος... Ο κύριος Λεονταράς δεν είναι μέλος της οικογένειας του Ηρακλή. Δεν γνώριζε πώς θα λειτουργήσει, πώς θα χτυπήσει τις πόρτες, από πού πρέπει να προστατευτεί ο μεγαλομέτοχος και όλα αυτά. Και ακόμα και τα παιδιά που μπήκανε μέσα από την οικογένεια του Ηρακλή, μέσα σε ένα 1,5 μήνα παραιτήθηκαν. Αν εξαιρέσει τον κύριο που ξεχνάω τώρα, που έχω κολλήσει. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν... Είχε παραιτηθεί ο Κυρίτσης και ο Υψηλάντης από την αρχή. Μπράβο, μπράβο. Οπότε λοιπόν έμεινε με μια διοίκηση η οποία δεν λειτουργούσε. Και όταν δεν λειτουργεί η διοίκηση, δεν θα λειτουργήσει και το ποδοσφαιρικό, γιατί δεν θα υπάρχει έλεγχος. Γιατί δεν θα μπορέσουν να τραβήξουν τα γένια. Γιατί μια διοίκηση η οποία είναι σωστή, όταν βλέπει αυτό το χάλι στο αγωνιστικό τμήμα... Τον κύριο Παλαιοβραχά έλεγα. Τον κύριο Παλαιοβραχά έλεγα. Να αναλάβει δράση. Να ζητήσει ευθύνες. Να αποδώσει ευθύνες. Στον Ηρακλή δεν κάναμε τίποτα. Απλά περιμέναμε το μοιραίο. Όταν λοιπόν ο μεγαλομέτωχος βγαίνει και δηλώνει ότι με το που αναλάβαμε μετά από λίγο καταλάβαμε ότι δεν υπήρχε σωτηρία του Ηρακλή. Επί τις παρούσες φάσεις. Τι να συζητάμε. Ναι, δεν το είπε όμως. Συνδέξει τι που έλεγε άλλα. Δεν έλεγε αυτό. Δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει. Σημασία έχει ότι ο Μιλόν, επειδή δεν είχε ανάγκη να κάνει κολλητιλίκια ούτε με το συγκεκριμένο ούτε με κανέναν άλλον. Και ο μόνος λόγος που ασχολήθηκε ή μιλάει για τον Ηρακλή είναι γιατί αγαπάει τον Ηρακλή και όχι αγαπάει τον Ηρακλή βάζοντας, όχι βγάζοντας. Γιατί πολλοί αγαπάνε τον Ηρακλή, το αγαπούσαν τον Ηρακλή τα προηγούμενα χρόνια βγάζοντας λεφτά, όχι βάζοντας. Δεν με ενδιαφέρει, ούτε με ενδιαφέρει να γίνω φίλος του, ούτε με ενδιαφέρει να φάω ένα κομμάτι ψωμί από αυτόν. Δόξα τω Θεώ, τη δικιά μου και την οικογένειά μου την έχω και δεν έχω ανάγκη κανέναν, ναι. Ούτε αυτόν ούτε κανέναν άλλον. Οπότε λοιπόν, ούτε είχα λόγο να του πω ψέματα, ούτε είχα κάποιο λόγο να τον κοροϊδέψω. Το άλλο, εγώ του έλεγα άλλα, αλλά επειδή κάποιοι τον είχαν φροντίσει να τον πληροφορήσουν ότι επειδή εγώ κράτησα ίσες αποστάσεις από τους δύο υποψήφιους το περισσότερο καλοκαίρι και δεν γεμούσα αμερικάνικες σημαίες, ήμουνα με την πλευρά του Σορούρ, γιατί αυτά γίνανε στον Ηρακλή πέρσι, γι' αυτό και ο άνθρωπος αυτός μπήκε μέσα και από την πρώτη μέρα μας κουνούσε το δάχτυλο και μας έδιωξε όλους μαζί και θα αναλάβω εγώ γιατί εσείς πήρατε λέει μετοχές, γιατί θέλατε να αν έβαζε τα λεφτά ο Σορούρ να βγάλετε το Σορούρ. Αυτά γινόντουσαν. Ξεκίνησε με το εμείς το εσείς και τι άλλοι. Και ήταν λογικό από τη στιγμή που δεν γνώριζε από Ηρακλή. Δεν γνώριζε τι έπρεπε να κάνει μέσα στον Ηρακλή. Δεν είχε σχετική εμπειρία και δεν είχε και τους κατάλληλους συνεργάτες δίπλα του. Να αποτύχει. Ναι, αλλά δυστυχώς η αποτυχία που είναι γένειος θηλυκού έχει μόνο ένα μνηστήρα. Στην επιτυχία υπάρχουν πολλοί γαμπροί. Στην αποτυχία υπάρχει μόνο ένας. Και τώρα προσπαθεί να επιρρύψει τις ευθύνες σε ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνανε τίποτα άλλο εκτός από το να αποτραβηχτούν για να έρθει η νέα τάξη πραγμάτων να αναλάβει την κατάσταση και να φέρει το καράβι εκεί που πίστευε ότι μπορούσε να το φέρει η ίδια. Δεν του φταίει λοιπόν κανένας Νίκος Ζαφιάδης και κανένας Ότης Θεός για τις παραλήψεις, τα λάθη και οτιδήποτε έκανε και ότι προσέκουσε το καράβι σε τείχο. Αυτός είχε τα ενία της ομάδος, αυτός είχε το τιμόνι και αυτός έφερε την ομάδα στα βράχια. Δεν την έφερε κανένας άλλος. Και κανένας δεν τον κοροϊδεύσε. Είναι δυνατόν να γνωρίζω ότι υπάρχουν οφειλές στο ΙΚΑ και στην εφορία 1.200 περί του 1 εκατομμύριο ποδοσφαιριστές, το 50% κοντά στις 500.000, οι οποίοι ποδοσφαιριστές, χωρίς να τα είχα όλα τα νούμερα μπροστά μου, βγήκαν 495.000. Και να τον έλεγα ότι χρωστάς ότι ο Ηρακλής χρωστάει μόνο 500.000. Θα πρέπει να είμαι τρελός. Αλλά ευτυχώς σας λέω ότι σε όσους λέω Γιώργο, ότι σε όλες τις συναντήσεις τις οποίες πήγα, τις οποίες είχα τουλάχιστον 3-4 μέλη του σωματείου μαζί μου. Μόνο και μόνο για να μην γίνουν κατηδία συζητήσεις και υποθούν άλλα από αυτά που έχουν υποθεί πραγματικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε λοιπόν από το να ζητάμε τον αποδιαπομπαίο τράγο και να ζητάμε ότι φταίνει αυτή, φταίνει η άλλη και φταίει ο κόσμος και δεν με στήριξαν και δεν πουλήσανε και όταν τους ζητούσα εγώ λεφτά λέγανε ότι εσύ είσαι ο μεγαλομέτωπος. Δεν βεβαίως, έτσι δεν είναι. Δύο ερωτήσεις από φίλους που ακούνε. Θα ζητάς μετά να πάνε να σου πουλήσουν ταμπέλες, γιατί τι είναι το τμήμα marketing. Να του φέρω λεφτά ποιο να είναι. Άμα ήταν να φέρω λεφτά, όταν ήμουν εγώ πρόεδρος την περσινή χρονιά,
Έβαζα λεφτά και υπήρχαν πέντε συνεργάτες που δεν βγήκα στον δρόμο να ζητάω να μου φέρεις και εσύ λεφτά και εσύ Γιώργο πάνε να μου φέρεις λεφτά και εσύ Χρήστο να πάνε να μου φέρεις λεφτά. Έπρεπε εμείς να τα βγούμε τα λεφτά. Το ίδιο έπρεπε να κάνει και ο ίδιος. Εάν λοιπόν λειτουργούσε διαφορετικά, και δεν το λέω για να κρατούσε εμένα, δεν είχα ανάγκη να κρατηθώ ούτε στην ομάδα, ούτε με ενδιαφέρει να μείνω στην ομάδα με τις συνθήκες. Και ευτυχώς μάλλον που έγινε και έτσι τα πράγματα. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι εγώ είμαι το αφεντικό, είσαι το αφεντικό. Δεν ζητάς από τους υπαλλήλους να κάνουν και αυτοί τα αφεντικά, και από τους πελάτες να κάνουν και αυτοί τα αφεντικά, γιατί τότε δεν είσαι το αφεντικό. Μπορείς να δώσεις μια εξήγηση στο πού μπορεί να πήγε αυτό το 1 εκατομμύριο από τη στιγμή που όλοι δηλώνουν απλήρωτη? Το πού έχει βάλει τα λεφτά πρέπει να βγει και να το πει δημόσια. Έβαλα 1 εκατομμύριο και πλήρωσα αυτούς, αυτούς, αυτούς και αυτούς. Μου φάγανε λεφτά αυτοί, αυτοί και αυτοί. Μιλάει για λογιστές, μιλάει για δικηγόρους, μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι ότι του κάνανε λεφτά πράγματα και του φάγανε λεφτά. Ναι. Να βγει και να πει ότι εγώ έδωσα π.χ. στον κύριο Ματζιούκη 50.000 ευρώ για να μου κάνει αυτό και ο τύπος με κοροϊδεύσε. Ονόματα αυτών που πήρανε τα λεφτά. Από το να ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι αποτραβήθηκαν από το προσκήνιο και αν θυμάσαι καλά, μαζί έχουμε μιλήσει πάνω από 30 φορές για να βγω και αν θυμάσαι σου έλεγα δεν θέλω μέχρι την τελευταία στιγμή που η ομάδα θα διεκδικεί την άνοδο έστω στη Super League 2 να δημιουργήσω το οποιοδήποτε πρόβλημα για να μην κατηγορηθώ ότι είναι πολλά μειώσεις του. Εγώ αυτά που είχα να του πω του τα είπα στη σύγκληση συμμετόχων, μαλώσαμε και έγινα ο κακός εκεί μέσα γιατί του είπα πολύ απλά ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για το άτομο σου, όλοι ενδιαφερόμαστε για τον Ηρακλή και ο στράβωσε τα μούτρα του. Και δεν είχα κανένα πρόβλημα να του πω ό,τι έπρεπε να του πω, γιατί που θεωρούσα σωστό, γιατί για να μπορέσω να προστατεύσω ή να βοηθήσω ή να τον παρακινήσω να ξεκινήσει να ασχολείται ενεργά στον Ηρακλή. Και έφτασε στο Μάιο και στον Ιούνιο να βγαίνει και να λέει ότι φταίμε εμείς για αυτό που έκανε αυτός. Τρεις ερωτήσεις. Αυτούς που είπες ότι φάγανε, εννοείς αυτούς που λέει ο ίδιος ο Παπαδόπουλος για λογιστές, διαδηλώσεις κτλ. Δεν είπε ότι κάποιοι άνθρωποι ήρθαν δίπλα του και του φάγανε λεφτά. Και είπε και άφησε να εννοηθεί και πολλά άλλα. Μπράβο, δεύτερο, ρωτάει ένας καλός φίλος για τον Θεοδωρίδη, τον Ηλία Θεοδωρίδη. Ναι. Έχεις κάτι να μας πεις για τον ρόλο του? Για τον Ηλία Θεοδωρίδη. Για τον Ηλία Θεοδωρίδη πάνω σε ποιο κομμάτι να πω. Σε ποιο κομμάτι. Αν δεν ήταν ο Ηλίας Θεοδωρίδης. Για την περσινή τη βοήθεια την ξέρουμε στη Γάμα Εθνική. Το έχετε καταγράψει και εσείς ως ιδρυτικό. Για τον ρόλο του δίπλα στον Παπαδόπουλο. Ρωτάει ο φίλος, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Ηλίας Θεοδωρίδης μπήκε μαζί με τον Παπαδόπουλο. Από όσο γνωρίζω, γιατί σου λέω ότι μιλάω σαν έναν άνθρωπο. Ήσουν οποίος... εκτός, ναι, ήσουν εκτός. Ήμουν εκτός, ωραία. Ο οποίος χωρίς να έχει καμία υποχρέωση, έβαλε ένα πολύ μεγάλο ποσό για τα δεδομένα, περί τις 400.000 ευρώ από ό,τι έχω μάθει, για τις ετοιμές ανάγκες του Ηρακλή. Πάλι θα ρωτήσω πού λοιπόν... πήγαν αυτά τα λεφτά, αλλά τέλος πάντων δεν ρωτάω. Ωραία. Αυτά σου ξαναείπα, όλα αυτά τα οποία μου λες, θα πρέπει να τα απαντήσει ο ίδιος. Εμείς πέρσι είχαμε φροντίσει ένα 2 μήνες να σας ενημερώνουμε πού πηγαίνει μέχρι και το τελευταίο ευρώ, αν θυμάσαι καλά, που σας φωνάζαμε στη Μίκα και σας λέγαμε ότι... Το θυμάμαι και όταν το είχα καταγράψει σε μια εκπομπή, υπήρξε ένας ακροατής που μου είχε πει ότι Γιώργο δεν είναι υποχρεωμένη μια εταιρεία να κάνει τέτοια ενημέρωση. Η ΓΑΜΑ Εθνική ήταν ερασιτεχνικό σωματείο, γι' αυτό και μας το κάναν κάθε 2 μήνες. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ή όχι. Ούτε εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Απλά θέλαμε τη διαφάνεια. Θέλει να σου πει ότι άλλο να διοικείς ένα ερασιτεχνικό τμήμα και άλλο να διοικείς μια νόμιμη εταιρεία. Δικαίωμά του λοιπόν, άκουσε με, δικαίωμά του λοιπόν να κάνει αυτά τα οποία θέλει. Ο Ηλίας Θεοδωρίδης λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία υποχρέωση να βάλει χρήματα στον Ηρακλή. Οπότε λοιπόν δεν μπορώ να καταλογίσω ευθύνες στον Ηλία Θεοδωρίδη, γιατί πολύ απλά ο Ηλίας Θεοδωρίδης στον Ηρακλή έβαλε λεφτά γιατί γούσταρε ο ίδιος και έγινε την τρέλα του. Να το με πω πολλά εγώ, λάθη, απλά, λέω, Νίκο, με πάρα πολλά λάθη. Ακούσε με, ότι όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Και σίγουρα και ο ίδιος έχει κάνει λάθη. Σημασία έχει λοιπόν ότι όταν λοιπόν γίνονται λάθη, αυτός ο οποίος έχει το μαχαίρι και το καρπούζι, παίρνει αποφάσεις. Σωστά. Μήνυμα σημασία στέλνει... έχει ότι αποφάσεις δεν πήρε. Αποφάσεις δεν πήρε. Δραστικά μέτρα δεν πήρε. Άφηνε το καράβι και πήγαινε μέρα με τη μέρα προς τα βράσια. Κάποια στιγμή έφτασε η ώρα που το καράβι έσκασε στα βράσια. Έχει και την... έχει... Δεν μπορεί να μην έχει ευθύνη και ο Θεοδωρίδης για το ποδοσφαιρικό αποτέλεσμα. Ήταν στην ομάδα, ήταν στην ομάδα, ομάδα που τερμάτισε 11η, έτσι, μην τρελαθούμε. Σαφώς, και μεταγραφές έκανε και διοίκησε, ασκούσε, άσχετα αν δεν είχε θεσμικό ρόλο εκεί.
Κανένα, άκουσε όμως, σου ξαναλέω όμως, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, τα πράγματα είναι απλά. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει την υποχρέωση να κάνει κάτι, έχει την ευθύνη. Αυτός που το κάνει έστω από χόμπι, έστω από τρέλα, έστω γιατί θέλει ρε παιδί μου να ασχοληθεί, δεν μπορείς να του καταλογίσεις. Πάνω σε αυτό που λες, ο Μάνος ο Λουπασάκης ρωτάει, αγάπησε τον Ηρακλή ξαφνικά και τα αποτελέσματα ήταν τυχαία μετά για τον Θεοδωρίδη. Το αν αγάπησε ή όχι τον Ηρακλή, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ στον Ηλία τον Θεοδωρίδη για το τι έχει κάνει. Αν θέλεις, γιατί σου λέω ήμουνα εκτός. Α, πέρσι που ήμασταν εμείς στη Γάμα Αθήνα, μπορώ να σου πω ότι ο Ηλίας ο Θεοδωρίδης λόγω της παρέας και λόγω της διαφάνειας... Πέρσι προς τιμή του ήθελε να κρατήσει την ανωνυμία του. Τώρα ήταν τελείως διαφορετικός. Τώρα έδωσε συνέντευξη τύπου, τώρα έκανε πολλά, έτσι. Ήτανε πάνω στη... Βεβαίως. Γι' αυτό λοιπόν από πλευράς μου θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος, εάν θέλετε θα πρέπει να τον καλέσετε, να τον βγάλετε. Εγώ δεν μου αρέσει να απαντάω. Νίκο, τον είχα απέναντί μου, αλλά όταν ρωτούσα μου λέγανε τελευταία ερώτηση γιατί τελειώνει ο χρόνος. Τέλος πάντων, ας μην το θυμηθώ. Αυτό δεν μπορώ να στο απαντήσω. Δεν σε αφορά, δεν σε αφορά. Κάτι τελευταίο και ίσως το πιο... Όλα είναι σοβαρά που λέμε. Ίσως το πιο σοβαρό για το από εδώ και πέρα. Μπορείς να μας πεις, όχι αν ξέρεις κάτι, εσύ ως Νίκος Βαφιάδης που έχεις περάσει από τον Ηρακλή, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, γιατί... Έχω την αίσθηση ότι το μπαλάκι πάλι θα πέσει σε συγκεκριμένους ανθρώπους που θα ψάξουν να βρουν αφημί, που θα ψάξουν να βρουν λεφτά, που θα ψάξουν να μπουν μπροστά, να βάλουν το κεφάλι τους στον τουρβά για να ακολουθήσει η ομάδα που θα ακολουθήσει. Η οδός είναι μία. Μόνο μία. Εξέβρεση νέου αφημί. Φέτος όμως η διαφορά είναι ότι... Ναι, εξέβρεση νέου αφημί που από πίσω θέλει λεφτά για να αγοραστεί. Ανθρώπους η ομάδα για να τρέξει στη φούτμπολ. Γιατί για πάρα θα μιλάμε πάλι, Νίκο, έτσι. Επειδή μιλήσαμε με ποσά και επειδή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχοληθήκαμε παλιότερα είπαμε κάποια πράγματα, υπολογίσαμε ότι μαζί με την εξαγορά του ΦΜΗ, σύν τα λειτουργικά έξοδα, γιατί φέτος στην Football League, εάν μιλάμε για Football League, υπάρχει και το ΙΚΑ και η εφορία, θα χρειαστεί ένα ποσό περί του 1 εκατομμυρίου. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής δεν είναι αν θα ξανακάνει μια αυτοθυσία ένας τρελός που λεγόταν φέτος Νίκος Βαφιάδης, πέρσι Νίκος Βαφιάδης, αύριο Γιώργος Ματζούκης και μεθαύριο Μάνος Λουπασάκης. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι επειδή μιλάμε για επαγγελματική κατηγορία, ο άνθρωπος ο οποίος θα καταστεί μεγαλομέτοχος της νέας ΠΑΕ που θα δημιουργηθεί, θα πρέπει να περάσει και από τους λεγόμενους ελέγχους της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Οπότε θα πρέπει να μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την οικονομική επιφάνεια για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ώστε να θεωρηθεί ο εγγυητής της χρονιάς της οποίας υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αλλά γι' αυτό και λέω ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από την απόφαση της τρέλας που έκανε. Πολύ. Οπότε λοιπόν αρχικά θα πρέπει να γίνουν κάποιες συναντήσεις και κάποιες ζυμώσεις μέσα από την οικογένεια του Ηρακλή, να προσπαθήσουν να βρεθούν 2-3 οικονομικοί υποστηρικτές αυτής της προσπάθειας, στις οποίες ένας από αυτούς ή κάποιοι από αυτούς θα πρέπει να κάνουν το βήμα, να πάρουν μέρος στο μετοχόνι για να μπορέσει να συσταθεί το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο είναι μικρό σε ποσό, αλλά το θέμα είναι ότι έχει ευθύνες. Και θα πρέπει μετά ο κόσμος, όποιοι κι αν είναι αυτοί, όλοι μαζί να τον αγκαλιάσουμε, να τον πλαισιώσουμε, να τους πλαισιώσουμε για να μπορέσει να προχωρήσει ο Ηρακλής μπροστά. Δυστυχώς όμως θα πρέπει ο κόσμος να κάνει αρχικά υπομονή και δεύτερον θα πρέπει να κάνει μεγάλη οικονομική υπέρβαση για να μπορέσει να στηρίξει πολύ πιο μαζικά. Γιατί αν δεν ξέρω για όλα αυτά που ακούω που μου λες ποιος μπορεί αυτή τη στιγμή να αισιοδοξεί ότι θα γίνουν έτσι όλα αυτά. Δεν το ξέρω. Άκουσε με, ο Ηρακλής είναι ένα τεράστιο καράβι, ένα πολύ μεγάλο σωματείο με χιλιάδες. Όμως έχει κάνει και τεράστια λάθη. Τεράστια Νίκο, λάθη. Πριν κλείσουμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, συγγνώμη, επειδή έχουμε ξεπεράσει το όριο, θέλει ο Μάνος ο Λουπασάκης να σου κάνει μια ερώτηση στον αέρα. Βεβαίως. Μισό λεπτό να τον ακούσουμε, τον Μάνο, για να κλείσουμε παρέα, γιατί επαναλαμβάνω δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Μάνο, παρακαλώ. Ναι. Μάνο, καλησπέρα. Στην εκπομπή που μας θυμά, στην πιο ερακλήδικη εκπομπή και μας φιλοξενεί. Καλησπέρα Γιώργο Μαζικού και καλησπέρα φίλο μου Νίκο. Γεια σου Μάνο και σε σένα, τι κάνεις αγόρι μου, είσαι καλά. Προσπαθώ αδερφέ, ξέρω ότι πέρασα μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Ξέρω, περαστικά και στον αέρα, ξέρω την προσπάθεια και το πρόβλημα. Δεν πήρα γι' αυτό. Η ζωή μας είναι ο Ηρακλής. Από εκεί και πέρα, επειδή σ' ακούω,
Και μαζί, σε εκείνο το σταθμό, βγήκαμε και ξεκινήσαμε το Αντάρτικο, θυμάσαι? Το θυμάμαι. Μπράβο. Λοιπόν, αυτός ο κύριος ελέγχθηκε από μηχανισμούς. Είναι έτσι? Ναι. Βεβαίως. Υποτίθεται. Για ακόμα μια φορά υποτίθεται. Ότι ελέγχθηκε από μηχανισμούς. Αυτός ο κύριος και μαζί με τον κύριο Θοδωρίδη, γιατί εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, κάνανε μια απόπειρα συνεργασίας φετινή ώστε να ανέβει ο Ηρακλής. Σωστά? Βεβαίως. Βεβαίως. Όταν πηγαίνανε οι δημοσιογράφοι, είχαν έναν άνθρωπο εκεί, η ΠΑΕ Ηρακλής, με το που κάνανε δύο ερωτήσεις, τους έλεγε: παιδιά, τελειώσαμε. Υποσχέθηκαν στον κόσμο του Ηρακλή τόσα πολλά πράγματα, εκ των οποίων δεν τηρήθηκε κανένα, φτάσανε σε σημείο να διαλύσουν και να ρίξουν την ομάδα, και φτάνουμε εμείς, αυτό βλέπω δηλαδή, στο να είμαστε ξανά παρακαλετοί για έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα βγήκε και είπε σε άλλο ραδιόφωνο ότι θα δώσει χορηγία στον ΠΕΟ. Εδώ συμβαίνουν τρελά πράγματα, παιδιά. Ναι, υπόθηκε, όντως, υπόθηκε. Ναι, βέβαια. Εδώ συμβαίνουν τρελά πράγματα. Και ότι 6 μήνες μπορεί η ομάδα να παίξει εκεί και τους άλλους 6 να έρθει μετά εδώ. Ή να δίνει μόνο μπορεί, το αντέρμπι εδώ. Ότι μπορεί το άφημί να το πάρει τώρα, μπορεί τον Αύγουστο, μπορεί το Σεπτέμβριο, μπορεί τα Χριστούγεννα κτλ. Λοιπόν, είναι κατανοητό ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν δάχτυλος κάποιου άλλου. Ή κάνει την πλάκα της ζωής του με εμάς. Διότι στην έπαυλή του ακόμα συνεχίζεται το πάρτι και ο κύριος Χατζόπουλος, Χατζόγλου πως λέγεται, ο βετεράνος του Ηρακλή που δεν έπαιξε ποτέ, πήγε και πήρε από τα αυτοκίνητά του τα συλλεκτικά. Ακούστε τώρα, ακούστε με τι παίζουνε τώρα. Για να κάνει βόλτα στο Αμέρικα. Καταλαβαίνετε, Μάνο, παιδιά, τάση ο Ηρακλής. Μάνο, έχεις από, άκουσε με, Μάνο. Καταλαβαίνω, γιατί ειλικρινά, καταλαβαίνω και την αγανάκτησή σου, καταλαβαίνω και όλα. Που η αυτόνομη θύρα 10, Νίκο, φταίει. Για το τι γίνεται στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ, στην Αμερική. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Γιώργο, παρακαλώ Νίκο. Για να κλείσουμε, για ναι, να πω λίγο, για να καταλάβω. Πρόκειται να γίνουν κάποιες συναντήσεις. Το τι θα προκύψει μέσα από αυτές τις συναντήσεις. Νομίζω μία είναι και μεθαύριο Τετάρτη, αν εννοείς και αυτή. Δεν μπορώ να σου το... γιατί ακόμα δεν έχουμε βρεθεί. Έχουμε κάνει κάποιες συναντήσεις. Είναι παρόμοιες που είχαν γίνει πέρυσι καλοκαίρι πριν εμφανιστεί ο Τόμ Παπαδόπουλος. Αν θυμάμαι καλά. Σε ξενοδοχεία κτλ. Περιμένουμε να γίνουν αυτά τα ραντεβού, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ποιες πόρτες μπορούμε να χτυπήσουμε, ποιους ανθρώπους μπορούμε να ενεργοποιήσουμε, για να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε το αφημί του ΜΠΕΟΥ. Δεν το πιστεύω. Προσωπική μου άποψη, μακάρι να διαψευστώ. Θα είμαι ο πρώτος που θα χαρώ. Όπως και πέρσι, αν ο Τόμ Παπαδόπουλος κατάφερνε φέτος να ανεβάσει την ομάδα, θα ήμουν ο πιο χαρούμενος και ας μην ήμουν εκεί πέρα. Δεν με πειράζει. Ούτε έχω μεγαλύτερο μίσος από τη αγάπη για τον Ηρακλή, ούτε με ενδιαφέρει κάποια καρέκλα σε σχέση με την ευημερία του Ηρακλή. Γι' αυτό κιόλας, όταν ήρθε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έφυγα. Εμείς ως ερασιτεχνικό, ως διοίκηση του ερασιτέχνη, πέρσι κάναμε την πρόσκληση ενδιαφέροντος, γιατί είχε ακουστεί κατά κόρον αυτό, τι κάνατε εσείς πέρσι. Κάναμε ένα τεράστιο άθλο χωρίς τη συνένεση του μεγαλομετόχου, του παλαιότερου, του Παπαθανασάκη. Καταφέραμε να εντάξουμε την ομάδα, την ΠΑΕ εκείνηνα, σε ειδική εκαθάριση χωρίς τη δικιά τους συνένεση, που ήταν άθλος, και καταφέραμε να συστήσουμε ΠΑΕ καθυστερημένα. Κάνοντας λοιπόν την πρόσκληση ενδιαφέροντος, έχοντας δύο ενδιαφερόμενους, αφήσαμε τους δύο ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν τις διαδικασίες, και μέσω αυτής της διαδικασίας πήρε την ομάδα ο Τόμ Παπαδόπουλος. Αυτή ήταν η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί η νόμιμη, χωρίς να μπορούσαμε να επέμβουμε... Και το πήρε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, έτσι, δεν το πήρε από τον άνεμο.
Ακριβώς. Οπότε λοιπόν εμείς αυτό πράγμα. Που ήταν να κάνουμε πέρσι το κάναμε. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε παρά μόνο να πάρουμε κάποιες μετοχές. Ως μικρομέτοχοι, ναι. Ένομο συμφέρον το ιδρυτικό θεωρώ ότι θα μπορούσε πάντως να κάνει πράγματα. Στο οποίο δεν είσαι εδώ και ένα χρόνο. Το ιδρυτικό σωματείο, και το έχω ξαναπεί 100 φορές. Το ιδρυτικό σωματείο, η τωρινή, ας απαντήσει. Ό, τους το έχω πει. Δεν θέλω να μιλήσω. Οκ. Σε ευχαριστώ. Απλά αν θυμάσαι όμως όταν πήραμε εμείς τις μετοχές. Κάποιοι άνθρωποι της ΠΑΕ Ηρακλής θεωρήθηκε ότι εμείς πήγαμε να βάλουμε τρικλοποδιά σε αυτό το οποίο ερχόταν. Και κατηγορηθήκαμε. Δηλαδή έπρεπε πάλι να ξαναφήσουμε έναν άνθρωπο να ξαναπάρει το 100% και όχι το 99, κάτι. Λες και το 0, κάτι δημιουργούσε πρόβλημα στον ίδιο να διοικήσει. Αλλά θα άφηνε τον Ηρακλή ξεκρέμαστο ώστε να μην μπορεί κανένας να πει κουβέντα. Σε ευχαριστώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ να είσαι και εσύ. Και εσύ να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, να με συγχωρέσει και ο φίλος ο Μάνος που έπεσε νωρίτερα η γραμμή. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να... Τι? Έλα, έλα, φέρτονα. Συγγνώμη για τη γραμμή. Έπεσε. Πρέπει να κλείσουμε, Μάνο μου, είναι και 10. Αμέσως θα κλείσουμε. Ένα πράγμα μόνο. Ναι. Υποχείρια του Μπέου, του κάθε Φιλαδέλφια Τάουν και Φιλαδέλφια Τυριού και όλα αυτά μεταξύ Τυριού και Αχλαδιού, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Πάλι στις επάρξεις, πάλι στους δρόμους και αυτή τη φορά θα γίνει ο μεγαλύτερος σεισμός που έγινε ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ καλό βράδυ. Για τον αγώνα σου, Γιώργο. Να είσαι καλά, Μάνο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ και τα παιδιά που μας δώσαν 10 λεπτά. Τον Τάσο Τρέγε και τον Ζάχο Ντρούλινγκ ακολουθούν στην εκπομπή του στο Ράδιο Μαρμίτα. Το Νότος Καφέ All Day Bar στο Βράχο της Αθήτου ήταν κοντά μας, όπως και οι σακούλες Αριστοπλάστ. Μπείτε στο aristoplast.gr και στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Σερών για να ενημερωθείτε. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Αύριο πρώτο Θεός, ελπίζω με φώτη Θεό, στην κουβέντα μας στην ώρα για μπλε. Καληνύχτα.